Πόσες φορές, μωρέ, ρωτάμε και ξαναρωτάμε, φωνάζουμε, ξαναφωνάζουμε, γκρινιάζουμε, ξαναγκρινιάζουμε, απογοητευόμαστε, ξαναπογοητευόμαστε. Μ' ακούει ή δεν μ' ακούει ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν μ' ακούει τώρα που τον θέλω? Πάντα μας ακούει ο Θεός. Πάντα. Πάντα μας ακούει ο Θεούλης. Ο ίδιος λέει, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, χτυπάτε την πόρτα, χτυπάτε την πόρτα του Θεού. Τώρα με τον κορονοϊό είναι ευκαιρία να μάθουμε προσευχή, να μάθουμε προσευχή, να μάθουμε να ζητάμε από το Θεό, να μιλάμε στο Θεό, να λέμε σαν να μιλάμε στο φίλο μας. Ο ίδιος το είπε. Να ζητάς, λέει, όπως ζητάς τον εαυτού φίλο, στο δικό σου φίλο. Και να είμαστε σίγουροι ότι μας ακούει ο Θεός. Αλλά καμιά φορά μας δίνει το καλύτερο. Όχι αυτό που σκεφτόμαστε εμείς για καλύτερο. Μας δίνει το καλύτερο. Αυτό που ο Θεός και η Παναγία, αυτοί ξέρουν ποιο είναι το καλύτερο για μας. Γι' αυτό να μην απογοητευόμαστε. Εμείς να ζητάμε, ας γίνει το θέλημά σου, Θεέ μου, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Και άστο στα χέρια του Θεού. Ξέρει ο Θεός τι κάνει, ξέρει γιατί το κάνει και πότε το κάνει. Παιδάκια του είμαστε. Και το παιδί αν ζητήσει κάτι χαζό και κακό, δεν του το δίνει η μαμά και ο μπαμπάς. Του δίνει εκείνο που γι' αυτό είναι καλό. Άιτε, να μάθουμε προσευχή. Να μάθουμε προσευχούλα. Να φωνάζουμε στον ουρανό, να φωνάζουμε. Και θα μας ακούσει. Άιτε.